Εντυπωσιακέ είναι οι εικόνε από τι ανασκαφέ στο Μετρό Θεσσαλονίκη, τι οποίε έδωσε στη δημοσιότητα η Αττικό Μετρό ΑΕ. Η πορεία του Μετρό τη Θεσσαλονίκη, που διασχίζει το κέντρο τη πόλη, ακολουθεί τον άξονα του κυριότερου δρόμου του πολεοδομικού ιστού τη Αρχαία Θεσσαλονίκη, που πλαισιωνόταν με κύονο στοιχείε και στοές και είχε οδόστρωμα πλάτους 16 μέτρων, όπω δείχνουν οι ανασκαφές. Ξεκινούσε από την Χρυσή Πύλη, τη σημερινή πλατεία Βαρδαρίου και κατέληγε στην Κασανδριώτικη Πύλη, στη σημερινή πλατεία Συντριβανίου. Στην περιοχή των δύο αυτών κομβικών πυλών της παλιάς πόλης, έξω από τις οποίες αναπτύσσονταν τα πλουσιότερα τμήματα των νεκροταφείων της, οι εργασίες κατασκευής σταθμών του μετρό φέρουν στο φως σημαντικές αρχαιότητες που ανήκουν σε διάφορες χρονικές περιόδους. Πρόκειται για του σταθμού Βενιζέλου και Αγία Σοφία που καταλαμβάνουν σημαίνουσε θέσει τη Αρχαία Θεσσαλονίκη. Στη Θεσσαλονίκη πραγματοποιείται η μεγαλύτερη αρχαιολογική ανασκαφή που συντελέστηκε ποτέ στη Βόρεια Ελλάδα, καλύπτοντα επιφάνεια 20.000 τετραγωνικών μέτρων. Οι αρχαιολογικέ εργασίε έχουν φέρει στο φω 130.000 αρχαιολογικά ευρήματα.